Μετά την άκαρπη συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, καταστηματάρχες ποντάρουν σε στάσεις των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης με στόχο οι εργασίες ανάπλασης να μην ξεκινήσουν τώρα, αλλά το επόμενο τρίμηνο. Για τον λόγο αυτό, ζητούν έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφασή μας είναι πρώτα-πρώτα δίκαιη, είναι στα πλαίσια της κοινής λογικής και δεν μπορεί να εξαρτάται από μία μονομερή απόφαση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο και τους επικεφαλείς των παρατάξεων να πάρουν θέση. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα ήταν κομμός κεφαλής να ξεκινήσει το έργο 1 Σεπτεμβρίου και όχι 1 Ιουνίου. Ίσα-ίσα που θα έδειχνε ότι τιμά και σκέφτεται και τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτή την πόλη, τους ανθρώπους που κινούνται σε αυτή την πόλη. Εγώ λέω λοιπόν ότι το έργο πρέπει να γίνει, ένα χρήσιμο έργο και ένα παραπάνω εμείς που το έχουμε σχεδιάσει. Αλλά πρέπει να ακούσουμε και την κοινωνία που τώρα δοκιμάζεται και νομίζω, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, θα χάλασε ο κόσμος αν το έργο ξεκινήσει μετά 2-3 μήνες, να προετοιμαστούν και οι έμποροι καλύτερα, να οργανωθεί και καλύτερα το έργο και να προχωρήσουμε έτσι. Άποψή μας λοιπόν είναι, ως κίνηση, ως δημοτική κίνηση και εμένα προσωπικά, ότι πρέπει να ακούσουμε την κοινωνία, πρέπει να γίνει μια μικρή παράταση. Κοινή επιστολή για την έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου πρόκειται να καταθέσουν άμεσα Γιάννης Κουράκης, Ηλίας Λιγερός, Πέτρος Σινιωτάκης και Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, οι οποίοι κατανοούν την αγωνία του επιχειρηματικού κόσμου. Το θέμα το θέσαμε χθες στη διαπορατευτική τηλεδιάσκεψη που είχαμε με τον κύριο Δήμαρχο. Η απάντησή του ήταν αρνητική και μας ξένησε, διότι σε μια περίοδο που οι έμποροι έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και περιμένουν με την έναρξη της κανονικότητας να λειτουργήσουν τα καταστήματά τους και να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που έχουν, η Δημοτική Αρχή ουσιαστικά τους στρέφει την πλάτη. Θέλουμε να πάρουμε μια πρωτοβουλία, να συζητήσουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να βρούμε μια λύση η οποία να ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Το έργο ήταν σταματημένο για πάρα πολλούς μήνες μέσα στην πανδημία. Οι έμποροι και οι καταστηματάρχες εύλογα ζητάνε το έργο να μην ξεκινήσει τώρα, αλλά σε 3 μήνες, δίνοντάς τους ουσιαστικά ένα φιλί ζωής που το έχουν ανάγκη. Δεν είναι ανάγκη σήμερα να προχωρήσουμε σε ερημοποίηση του κέντρου, που ουσιαστικά θα είναι η χαριστική βολή για τους εμπόρους και τους καταστηματάρχες. Δεν τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα. Και δεν τηρήθηκε γιατί χάθηκε καιρός με λάθος διακηρύξεις, με λάθος διαδικασίες και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση από ό,τι είπε ο Δήμαρχος και στις εγκρίσεις. Δεν μας ζητήθηκε η βοήθεια στις εγκρίσεις. Αν γεννά ένα εργοτάξιο όμως το κέντρο της πόλης με σούντος του τουρισμού, της τουριστικής περίοδου, νομίζω ότι δεν αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα. Αν και εμείς πιέζαμε λίγο παραπάνω ενδεχομένως, εγώ θέλω να αναλάβω τις δικές μου ευθύνες, θα είχαμε ξεσκουντήσει τον αντιδήμαρχο από την ανεμελιά του κινητού. Περιμέναμε μεγαλύτερη ευαισθησία από τον Δήμαρχο. Δυστυχώς δεν πήραμε καμία ουσιαστική απάντηση, μόνο γενικόλογες αναφορές σχολίασαν καταστηματάρχες, οι οποίοι κάνουν λόγο για ένα ζήτημα ζωής και θανάτου για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Προφανώς και δεν μας ικανοποίησε, δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Περιμέναμε την ευκρισία τους και την ευαισθησία τους. Αυτή τη στιγμή κρεμόμαστε από μια κλωστή.